Να σας χαιρετήσουμε κυρίες και κύριοι, φίλοι τηλεθεατές της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος. Μετά από αρκετές ημέρες με παρεμβάσεις εδώ από το Star, υπήρχε η γνωστή απεργία, η οποία μπορούμε να το τονίσουμε, αυτό έγινε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο και για την χώρα αλλά και για τα επαγγελματικά που αφορούν όλους τους εργαζόμενους, έχω την αίσθηση, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και τις επιχειρήσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έχουμε ασφαλιστικό, έχουμε φυσικά όλη αυτή την ιστορία με την αξιολόγηση, η οποία φαίνεται σχεδόν πάντα να καταλήγει σε συμφωνία, αλλά τελικά να μην προκύπτει συμφωνία. Είναι πολύ κρίσιμες οι ώρες, οι μέρες και θα έλεγα οι επόμενες εβδομάδες για την χώρα. Και θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Είναι μέλος της γραμματείας της Νομαρχιακής Επιτροπής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Χαρίλαος Ψάρας είναι μέλος νεοεκλεγής κιόλας στην Τοπική Επιτροπή Δράμας της Νέας Δημοκρατίας. Να σας χαιρετήσω και τους δύο. Κύριε Ξανθόπουλε, να τονίσουμε φυσικά ότι είμαστε και στην Μεγάλη Εβδομάδα. Οι ώρες είναι ιδιαίτερα, θα τις χαρακτηρίζει έτσι, συμβολικές και για την Ορθοδοξία και για όλους τους Έλληνες. Όμως τρέχει επικαιρότητα. Τρέχει επικαιρότητα σε... Θα το χαρακτηρίζει έτσι, σε τετωμένο σκηνή είναι αυτή τη στιγμή η χώρα, κύριε Ξανθόπουλε. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια, κύριε Ψαρά, για την δημιουργία σας. Καλή θητεία και δημιουργική θητεία, γιατί καλά. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε να συνεισφέρουμε, ο καθένας από το δικό του τομέα, στην προσπάθεια που κάνει γενικώς συνολικά η χώρα για να βγει από τη δύσκολη στη φάση. Η χώρα είναι σε τετωμένο σκηνή. Νομίζω ότι το έχουμε ξαναδεί το έργο, έχουμε περάσει και πολύ χειρότερα. Η διαπραγμάτευση έκλεισε με βάση τα συμπεφωνημένα του Ιουλίου, με βάση αυτά που έχουμε δεσμευτεί να υλοποιήσουμε ως χώρα. Υπάρχει όμως ένα διεθνές νομισματικό ταμείο με μια αιμονή, με μια ιδεολειπτική προσέγγιση, το οποίο απαιτεί τα ανίκουστα. Είναι κάτι που είναι έξω από τη συμφωνία, έχει σοκάρει, έχει προβληματίσει και τους υπόλοιπους θεσμούς, και ο λόγος ο οποίος δεν καταλήξαμε, ενώ στο μείζον ζήτημα της συμφωνίας έχουμε κλείσει, ο λόγος για τον οποίο δεν καταλήξαμε είναι αυτή η αιμονή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το οποίο ζητάει και πρόσθετα μέτρα 3,6 δις. Δεν ζητάει απλώς πρόσθετα μέτρα, ζητάει να νομοθετήσουμε πρόσθετα μέτρα. Δηλαδή, ενώ η πολιτική συζήτηση και τα τεχνικά κλιμάκια κατέληξαν στο 5,4, αυτό που ήταν συμπεφωνημένο και μας αφορούσε από την συζήτηση, από την συμφωνία του Ιουλίου και εδώ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμάει ότι με αυτό το έλλειμμα που έχουμε και με αυτό το χρέος που έχουμε και με τις αδυναμίες που έχουμε παρουσιάσει ως χώρα, δεν πείθεται ότι θα καλύψουμε το πρωτογενές πλεόνασμα του 3,5, αν θυμάμαι καλά, το 100% του 18, και ζητάει να νομοθετηθούν πρόσθετα μέτρα. Αυτή είναι η ιστορία, και εκεί πάνω κάνει μια πολιτική διαπραγμάτευση πια η κυβέρνηση, προσπαθεί να δημιουργήσει τις συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοιες που να επαναφέρουν το πρόβλημα στην σωστή του βάση. Υπάρχουν προτάσεις από πλευράς της κυβέρνησης, θα τα δούμε αυτά τις αμέσως επόμενες ώρες. Ήδη υπάρχει μια άποψη του Τούσκ που λέει να γίνει ένα Eurogroup έκτακτο της προσεχής ημέρες και όχι εβδομάδες, γιατί η αναβλητικότητα... Δεν άργησαν όμως αυτά, κύριε Ξανθόπουλε. Δηλαδή, φτάσαμε τώρα τη Μεγάλη Εβδομάδα να συζητάμε για θέματα τα οποία έπρεπε να κλείσουν ίσως λίγο νωρίτερα. Κοιτάξτε, καταρχήν θεωρητικώς έπρεπε να έχουμε κλείσει το Σεπτέμβριο. Έτσι, θεωρητικώς έπρεπε να έχουμε κλείσει το Σεπτέμβριο. Τώρα, η χώρα βρίσκεται σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Είναι τουλάχιστον από όσο μπορούμε και μαθαίνουμε, γιατί μην φαντάζεστε ότι εμείς έχουμε κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση. Αυτά που ξέρετε εσείς, αυτά που ξέρει ο κ. Ψαράς, ξέρουμε και εμείς. Έτσι. Και η προσπάθεια λοιπόν που γίνεται εξ αρχής είναι ακριβώς, γι' αυτό είχαμε θέσει ένα θέμα Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, εμπλοκής του, παραμονής του. Είχε τεθεί το θέμα αυτό, γιατί βλέπουμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ο σκληρός της παρέας, ας πούμε. Έχει μια άλλη προσέγγιση. Τώρα, σκληρός μαλακός, μακριά από μένα χαρακτηρισμοί, έχει μια άλλη προσέγγιση. Άρα λοιπόν, ενώ στο πολιτικό επίπεδο και στο τεχνοκρατικό τα είχαμε συμφωνήσει με τους θεσμούς, φαινόταν ότι υπάρχει μία σύγκληση και μία
ομοειδής αντίληψη των πραγμάτων, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έθετε αφενός με ως προϋπόθεση τη μείωση του χρέους, το έθετε αυτό ξεκάθαρα για την παραμονή του, για να είναι συμβατό και με τις καταστατικές του δεσμεύσεις. Ταυτοχρόνως όμως έχει και μερικές άλλες απόψεις, οι οποίες είναι κόντρα σε αυτά που έχουμε επιλέξει εμείς. Κύριε Ψαρά, εσείς τι λέτε, βλέποντας και σαν ακροατής, αλλά και διαβάζοντας αυτά που τουλάχιστον έχουμε γνώση όλοι, είναι πολύ κρίσιμη κατάσταση. Όσο φαίνεται, ή τελικά είναι μια προδιαγεγραμμένη πορεία τελικά να υπάρξει συμφωνία στο τέλος? Αυτό είναι προδιαγεγραμμένη, δεν ξέρω. Αλλά ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, είναι σαν να ξαναπερνάμε το Μάιο του 2015, που είμαστε ένα βήμα πριν τη χρεοκοπία. Βλέπουμε την κυβέρνηση για να μπορέσει να τα απεξέρθει, μαζεύει τα αποθεματικά από παντού, νοσοκομεία, ΟΑΕΔ, ασφαλιστικά ταμεία και οποτεδήποτε άλλους φορείς μπορεί. Άρα δεν είμαστε καλά. Τώρα αν είναι μέσα σε μια συμφωνία κάτω από το τραπέζι, αυτό πού να το, θα το δούμε. Θα συμφωνήσω ότι είχαμε συμφωνήσει, όπως είπε, σαν κυβέρνηση, σαν κράτος, το Σεπτέμβριο, αλλά γιατί δεν υλοποιήθηκε, γιατί δεν τελειώσαμε. Πάει να πει ότι στη διαπραγμάτευση κάτι δεν πήγε καλά. Και αυτό το βλέπουμε, ότι αυτό το μάκρος που φτάσαμε εδώ, που φτάσαμε ακόμα και το γραφείο προϋπολογισμού της κυβέρνησης που γιατρεύει μέσα στη Βουλή, λέει ότι το πολιτικό όφελος που είχαμε από αυτή τη διαπραγμάτευση, το μάκρος, έχει χαθεί. Έχει μεγάλο κόστος και πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, να κυβερνήσει για να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση επιτέλους. Μάλιστα. Έτσι. Γιατί δεν αναγνωρίζει βέβαια ότι θα πάμε ακόμη πιο δύσκολα άμα συνεχιστεί αυτή η αβεβαιότητα. Έτσι. Και με αυτά τα 3,6 δις που θέλουν επιπλέον μέτρα και τα 5,4 που είναι ήδη, πηγαίνουμε, που λέει, κατευθείαν για την ύφεση σε σημείο που να έχουμε σε μία περίοδο, γιατί και οι δύο προέρχεστε από τον ιδιωτικό τομέα, κύριε Ξανθόπουλε. Σε μία περίοδο, και θα δούμε σε λίγο τι είπε και ο κύριος Κατρούγκαλος, μια δήλωση του κύριου Κατρούγκαλου. Σε μία περίοδο που το επιχειρήν, θα το χαρακτηρίζαμε έτσι, είναι αυτό το οποίο σταυρώνεται σε αυτήν την χρονική συγκυρία, διάβαζα ότι θα φτάσουν μέχρι και 93%. Θα είναι η φορολογία για την πρώτη χρονιά, φυσικά, γιατί έχουμε και 100% προκαταβολή, έχουμε και αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, έχουμε και ένα νέο χαράτσι το οποίο ακούγεται ότι θα μπει 100 ευρώ σε κάθε επαγγελματία. Υπάρχει στόχευση. Είναι μέτρα τα οποία μπαίνουν για να πιαστούν τα νούμερα? Απαντώ εγώ ή ο κύριος Ψαράς? Εσείς. Λοιπόν, να πω το εξής καταρχήν. Το θέμα το ξέρω και ως δικηγόρος, το βιώνω, το ξέρω και ως πολιτικοποιημένος πολίτης. Στο μέτρο δηλαδή που μπορώ να το αντιληφθώ πλήρως, έτσι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Καταρχήν, σήμερα μιλάμε τώρα για το ασφαλιστικό ή μιλάμε για το φορολογικό, αν τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Το φορολογικό. Αυτά. Έτσι. Λοιπόν, να μιλήσουμε για το φορολογικό. Σήμερα το πρόβλημα της χώρας είναι η έλλειψη της ρευστότητας. Αυτό είναι ο ακρογωνίος λίθος της επιχειρηματικής ανάκαμψης. Η ιδιωτική πρωτοβουλία έχει απεριόριστη ανάγκη τα χρήματα των τραπεζών και οι τράπεζες δεν έχουν χρήματα να δανείσουν. Δεν είναι ότι η φορολογία είναι υψηλή, που είναι υψηλή. Το βασικό πρόβλημα, και νομίζω δεν θα έχει βασική αντίρρηση ο κ. Ψαράς εδώ, είναι ότι δεν υπάρχει ρευστότητα. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και κυρίως βέβαια, όχι δεν μιλάμε για μας τους επιστήμονες, μιλάω για τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται εμπορικά, είναι ότι σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία έχει πέσει πάρα πολύ η αγοραστική δύναμη των πολιτών, δεν υπάρχει ψυχολογία στον κόσμο, δεν υπάρχει ρευστότητα, κλείνουν τα μαγαζιά. Αυτές είναι οι πολύ δύσκολες προϋποθέσεις. Αυτή καθε αυτή η φορολογία είναι υψηλή, αλλά από μόνη της δεν συνιστά πρόβλημα. Συνιστά πρόβλημα σε αυτό το πλαίσιο που προδιαγράψαμε. Έχει ευθύνη η σημερινή κυβέρνηση, κύριε Ξανθόπουλε, για αυτήν την κατάσταση? Δηλαδή μήπως έγινε πιο ασφικτική η δυνατότητα μιας επιχείρησης να δανειοδοτηθεί? Μήπως δηλαδή οι τράπεζες κυριολεκτικά κατέρευσαν αυτή τη χρονική περίοδο? Θα σας πω το εξής.
Καταρχήν να πούμε ότι αυτό που ζούμε τώρα είναι μια αργόσυρτη μακρόχρονη διαδικασία 5 χρόνων περίπου, 5-6 ετών από τη διαδικασία των μνημονίων και μετά. Δεύτερον, η χώρα υπέστη ένα τρομακτικό σοκ. Σε συνθήκες ειρήνης έχασε το 25% του ΑΕΠ. Αυτές είναι παράμετροι τις οποίες οι πολίτες δεν πρέπει να τις αφήνουμε απ' έξω. Τι ευθύνη έχει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία κυβερνά τώρα 1,5 χρόνο περίπου? Η ευθύνη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν μπορεί σε αυτές τις συνθήκες κινούμενης άμμου να διαμορφώσει ένα σχέδιο, να φέρει έναν αναπτυξιακό νόμο τέτοιον και να ησυχάσει την αγορά, να κλείσει τα θέματα που έχουν σχέση με την πορεία της χώρας, ώστε να αποκατασταθεί αφενός μεν η ηρεμία στην αγορά και αφετέρου ο πολίτης να γνωρίζει με ποιους όρους και ποιες προϋποθέσεις θα επενδύσει. Νομίζω αυτοί οι δύο είναι οι τομείς ευθύνης της κυβέρνησης. Βέβαια, άργησε, πρέπει... κύριε Ξανθόπουλε, άργησε. Κοιτάξτε, στην πολιτική δεν υπάρχει άργησε. Εκ των πραγμάτων προκύπτει ότι θα μπορούσε να το είχε κάνει, θα έπρεπε να το είχε κάνει. Μπορούσε. Εμείς λέμε ότι δεν μπορούσε. Δεν έχει σημασία όμως το τι λέμε εμείς. Έπρεπε να είχε γίνει. Ατυχώς, δηλαδή δέστε τώρα, τραβιόμαστε από μια διαδικασία που έπρεπε να έχει κλείσει από το Σεπτέμβριο. Δεν κλείνει κύριε, όχι γιατί εμείς δεν είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε κάποιες παραχωρήσεις και να υλοποιήσουμε κάποιες δεσμεύσεις. Δεν κλείνει γιατί οι θεσμοί μεταξύ τους δεν ομονούν ως προς το πρόβλημα της Ελλάδας, με αποτέλεσμα να υφίσταται αυτή την ταλαιπωρία η χώρα και ο ελληνικός λαός. Άρα είναι ένα σημείο, είναι ένας δείκτης του πόσο η κυβέρνηση δεν μπορεί να έχει όλα τα μέτωπα ανοιχτά και να ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Αυτό λοιπόν πρέπει να το έχουμε κατά νου. Σαφώς όμως ευθύνες της κυβέρνησης υπάρχουν. Υπάρχουν ευθύνες και το λέτε ξεκάθαρα. Κύριε Ψαρά. Νομίζω ότι ο κύριος Ξανθόπουλος με κάλυψε. Από μόνος του είπε ότι δεν κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Γιατί θα μπορούσε να έχει γίνει, θα μπορούσε να έχουμε κάνει. Σιγά σιγά, μην μου πείτε. Εγώ υπάρχει ένα ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τον Αύγουστο, πρέπει να πούμε. Υπάρχει ένα ΣΥΡΙΖΑ μετά τον Αύγουστο. Τις ευθύνες που εγώ αναγνωρίζω, ναι, τις λέω, μην μου λέτε ότι δεν. Μην μου βάζετε λόγια στο στόμα. Μπορεί να έχετε πει. Όχι, αυτό το συμπέρασμα έβγαλε εγώ. Έτσι. Από αυτά που είπα. Εγώ δεν είπα ότι δεν κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Δεν προλαβαίνει να ανταποκριθεί σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα. Εν πάση περιπτώσει, σας διακόπτω. Δεν πειράζει. Για σας μίλησα. Δεν είναι μόνο η μεγάλη φορολογία. Το ασφαλιστικό πόντος μετά από 5-6 χρόνια θα συμφωνήσω, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και δεν πρόκειται να εισπράξουν. Μπορεί να μας χρεώνουν να παίρνει την καρτέλα του ψαρά του Χαρίλο και να βλέπει ότι χρωστάει 5, 10, 15.000, αλλά δεν πρόκειται να εισπράξει. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουν. Οπότε πρέπει να περάσουν στο. Να φύγει, να εξαλειφθεί αυτή η αβεβαιότητα για την κατεύθυνση της πολιτικής που έχουν. Δεν έχει μια σταθερή κατεύθυνση η πολιτική τους, είναι τραβάμε και όπου βγει. Καταλάβατε. Πρέπει να δώσουν μια έτσι, κατένθηση ότι τελειώνουμε με την πολιτική αβεβαιότητα προς όλους τους τομείς, έτσι, για να δεχτούμε και το φορολογικό, να δεχτούμε και το ασφαλιστικό, να ξέρουμε τι γίνεται. Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε αγορά, δεν υπάρχει οικονομία, δεν υπάρχει τίποτε. Όλα είναι στο αβέβαιο. Πηγαίνουμε. Ναι, πού πάμε όμως, πώς θα γίνουν, θα αρχίσει να υποχωρεί η ύφεση, για να έρθει η ανάκαμψη. Να. Όλα αυτά δείχνουν, όπως επισημαίνονται κιόλας μέσα από τους συμβούλους που έχει η κυβέρνηση, ότι όλη αυτή η κατάσταση που από το Σεπτέμβριο και μετά οδηγεί στην ύφεση και ακόμη χειρότερα στη χρεοκοπία. Έτσι. Και η κρίση δεν μπορεί να γίνει αυτόματα. Απ, βρεθήκαμε μια στιγμή στη διαπραγμάτευση που καταφέραμε κάτι. Άρα τελείωσε η κρίση, τελείωσε η διαπραγμάτευση μάλλον και τελειώνουμε με την κρίση και αρχίζει η ανάπτυξη. Πρέπει να πούμε πρέπει το κλίμα να φύγει η αβεβαιότητα. Πρέπει να πούμε ότι αυτά τα μέτρα κάνουμε, των 3,6 δις προβλέπονταν στη συμφωνία του καλοκαιριού και αυτό το είπε και ο κύριος Μητρόπουλος, ο γνωστός σε όλους εργατολόγος, τότε βουλευτής. Είχε υπογραφία. Τα συγκεκριμένα μέτρα είναι άμεσα και υποχρεωτικά για την επίτευξη του πλεονάσματος του 2018, δήλωσε. Γι' αυτό και έβγαινε ο κύριος Τσακαλώτος, η μία αγαπούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την άλλη το έβριζε και το έλεγε να φύγει. Στην κυριολεξία. Λοιπόν, να πω καταρχήν το εξής. Ας ξεκινήσω από το τελευταίο. Δεν είναι έτσι απλοϊκά τα πράγματα, κύριε Ψαρά, και να με συγχωρείτε. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ούτε οικονομολόγος ούτε τίποτα. Ναι. Αυτά που ζω. Αυτά και συμφωνώ νομίζω. Και εγώ εμπειρικά, αυτά κάθομαι. Απλώς λέω. Άρα ο Τσακαλώτος δεν έλεγε ούτε του αγαπάω ούτε τον αφήγω. Προσπαθούμε
να ελιχθούμε ανάμεσα στις ασυμφωνίες των θεσμών, έτσι ώστε σε αυτά τα ρήγματα που παρουσιάζει η άλλη πλευρά να μπορέσουμε να περάσουμε τις δικές μας θέσεις. Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις αντιφάσεις μεταξύ των θεσμών για να προωθήσουμε τις θέσεις μας. Αυτή είναι. Ούτε αραβωνιασμένοι του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είμαστε, ούτε παντρεμένοι του Ευρωπαϊκού Θεσμού είμαστε. Είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και στα πλαίσια αυτών των σχετισμών παλεύουμε για το καλύτερο για τη χώρα. Αισθάνεστε, κύριε, αισθάνεστε όμως λίγο ότι ουσιαστικά απομονώνεται η χώρα. Κοιτάξτε, κύριε Ξανθόπουλε, δηλαδή έπαιζε να γίνει το Eurogroup την Πέμπτη. Δεν θα γίνει. Γίνεται μια προσπάθεια για σύγκληση συνόδου κορυφής. Δεν θα γίνει. Προσέξτε να δείτε. Φαίνεται ότι η στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου βρίσκει και μέσα στην Ευρώπη. Έτσι είναι. Θετικό έτσι. Πρόσημο από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και μέσα στην Ελλάδα. Και μέσα στην Ελλάδα, λέτε. Και μέσα στην Ελλάδα βρίσκει, βεβαίως. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε το μεγάλο, το πολιτικό επιχείρημα ότι εμείς τη συμφωνία του Αυγούστου την υλοποίησαμε. Έτσι, αυτή η ιστορία για μας έχει τελειώσει. Όλη η διαφωνία συγκεντρώνεται, προσδιορίζεται στην διαφορά, στην άποψη που έχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι με αυτά τα μέτρα δεν έχουμε το πλεόνασμα του 2018. Είναι φυσικό προς το παρόν τουλάχιστον να υπάρχουν αυτού του είδους οι αποκλίσεις. Η πολιτική είναι ένα πάρα πολύ ρευστό πράγμα. Η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση είναι να μπορέσει να ξαναθέσει το θέμα στην πολιτική του διάσταση. Από εκεί και μετά το πώς το πράγμα αυτό θα εξελιχθεί δεν το ξέρω. Θα ήθελα να πω όμως προηγουμένως, θα ήθελα μάλλον να μην αφήσω αναπάντητο κάτι, ότι υπάρχουν στοιχεία μιας δειλής ανάκαμψης, τα οποία προφανώς επειδή δεν η χώρα δεν είναι σε μια κανονικότητα, δεν φτάνουν στο μέσο πολίτη. Δηλαδή, η συρρήγνωση της οικονομίας είναι στο 0,2 για το 2015, ενώ η προβλέψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήταν για πολύ περισσότερο. Το ΕΣΠΑ έχει μια απορροφητικότητα 98%. Είχαμε 26 εκατομμύρια τουρίστες το 2015. Από τη ρύθμιση των 100 δόσεων πήραμε 1,2 δις. Από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στη λίστα Λαγκάρτ και αυτούς τους περιόνιμους οι οποίοι πληρώσαν έχουν μαζέψει 1,5-1 δις. Υπάρχουν και θετικά, λέτε. Υπάρχουν δηλαδή, υπάρχει το πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο όντως μέσα από αιματηρές οικονομίες και προσπάθειες έχει επιτευχθεί, αλλά υπάρχει και αυτό δεν αμφισβητείται, τουλάχιστον δεν αμφισβητείται από τους θεσμούς και από τους καλόπιστες. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει βέβαια μια άλλη προσέγγιση. Για να βάζουν όμως αυτό το σκληρό πακέτο των 3,6 δις συν όλα τα μέτρα τα οποία έχουν σχεδόν συμφωνηθεί, την ίδια ώρα που η ανακοίνωση του εκπροσώπου του κυρίου Ντάισεμπλουμ ότι δεν θα διεξαχθεί την πέμπτη Eurogroup για την Ελλάδα έγινε με tweet. Δεν είναι προσβλητικό αυτό. Έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον είναι αυτά άκομψο. Είναι πρωτόγνωρα δηλαδή. Τουλάχιστον είναι άκομψο. Δεν ξέρω, να μην πω προσβλητικό, είναι άκομψο. Βεβαίως. Η ερώτηση είναι η εξής. Ωραία, είναι έτσι. Παρακάτω. Τι θα κάνεις ως χώρα. Θα αφήσεις και θα πεις ότι εφόσον είναι αυτή η συμπεριφορά του εκπροσώπου με tweet εμένα δεν με ενδιαφέρει ή με ενδιαφέρει να εξαντλήσω κάθε δυναμική που μπορεί να έχω μέσα από τις διαπραγματεύσεις και την προσπάθεια. Έκανε ο Τούσκ μια πρόταση να γίνει ένα Eurogroup, είπαμε, τις επόμενες μέρες. Να περιμένουμε το Eurogroup και στο μεσοδιάστημα αυτό μεταξύ, ανάμεσα από την απόρριψη της πρότασης και την σύσταση, μάλλον και την συνεδρία του Eurogroup, ας δούμε τι θα γίνει. Ξαναλέω, ο πολιτικός χώρος είναι πυκνός, οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ έντονες, η κατάσταση θυμίζει κινούμενη άμμο, ας μην είμαστε βιαστικοί στα συμπεράσματά μας. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο τον κύριο Κατρούγκαλο, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι. Μια δήλωση η οποία αφορά ουσιαστικά ότι σε λίγο θα είναι η δήλωση, αφορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο κύριος Κατρούγκαλος ουσιαστικά λέει ότι εκβιάζουν. Λέει τη φράση ουσιαστικά ότι είναι εκβιασμός αυτό το οποίο γίνεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και θα την δούμε σε λίγο αυτή την δήλωση του κυρίου. Είμαστε έτοιμοι? Πάμε να τη δούμε. Το Νομισματικό Ταμείο ζητούσε παπάδες σε όλη τη φάση διαπραγμάτευσης. Πράγματα που δεν μπορούσαμε να δεχτούμε. Και το γεγονός ότι έκλεισε η διαπραγμάτευση για το πακέτο των μέτρων που είχαμε συμφωνήσει τον Ιούλιο δείχνει ότι τελικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απομονώθηκε. Η πρόταση που κάνουμε εμείς για να συζητηθεί στο ύψιστο δυνατό επίπεδο των Ευρωπαίων ηγετών το ζήτημα αντανακλά ακριβώς αυτή την πραγματικότητα ότι εμείς τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας του Ιουλίου
Και καλούμε τώρα τους Ευρωπαίους να ανταποκριθούν και αυτές τις δικές τους δεσμεύσεις. Με λίγα λόγια, δεν διαπραγματευόμαστε για να πάρουμε κάτι παραπάνω. Διαπραγματευόμαστε για να μείνουμε στο πλαίσιο της συμφωνίας. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με το 2015. Δεν είμαστε εμείς οι απομονωμένοι τώρα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι. Η τακτική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι ο εκβιασμός. Αυτό φάνηκε και από όσα έχουν διαρρεύσει. Δηλαδή, να προσπαθεί να εξαντλήσει τον παράγοντα του χρόνου και της διαθέσιμης ρευστότητας της χώρας, για να μας αναγκάσει να κάνουμε ό,τι θέλει. Αυτή ήταν η δήλωση του κυρίου Κατρούγκαλου. Λέει, κύριε Ψάρα, έχω την αίσθηση ότι η κυβέρνηση έχει επιμερίσει, μπορούμε να πούμε, το πρόβλημα και λέει ότι οτιδήποτε κακό προκύπτει αυτή τη στιγμή έχει υπεύθυνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο είναι το μοναδικό όμως που στηρίζει σε αυτό που λέγεται ρύθμιση του χρέους, δηλαδή τη μείωση του χρέους. Είτε με κούρεμα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, είτε με αύξηση του χρόνου αποπληρωμής. Η μείωση επιτοκίων. Η μείωση επιτοκίων ή οτιδήποτε άλλο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή, επειδή είναι και πολυμετοχικό από πολλά κράτη του κόσμου, γενικότερα βάζει βασικότερο στοιχείο στην αξιολόγηση, μπορούμε να πούμε, και στη συνέχιση του προγράμματος. Γι' αυτό είναι το να είναι το χρέος βιώσιμο. Και λέει εδώ και χρόνια ότι δεν είναι. Δεν είναι. Και γίνεται μια συζήτηση για το αν είναι ή δεν είναι. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι υπάρχουν καλοί και κακοί, κύριε Ψαρά, σε αυτή την ιστορία? Εγώ ένα πιστεύω ότι όλοι μαζί. Γιατί αυτοί. Πριν κανένα χρόνο ήταν η κυρία Μέρκελ σε τέτοιο ρόλο, έχω την αίσθηση, στην ελληνική κοινωνία. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή τη χώρα μας θέλουν να την κάνουν βουλγαροποίηση, θα το πείτε, αλβανοποίηση, βαλκανοποίηση. Εντάξει, αυτό δεν το έχουν καταλάβει οι κύριοι της κυβέρνησης. Να προχωρήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα να τελειώνουμε. Όταν συμφωνεί σε κάτι, βάζει υπογραφές, τελείωσε, το ακολουθεί. Εδώ φαίνεται ότι αφιβάλλουν τόσο οι Ευρωπαίοι, όσο περισσότερο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λόγω των πεπραγμένων αυτής της κυβέρνησης. Ότι δεν γίνονται αυτά που συμφωνούν. Εκεί το ρίχνω εγώ. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, τι θέλουν να παίξουν, ένα στον καλό, άλλο στον κακό. Πάντως και οι δύο συμφωνούν ότι πρέπει να είναι όλοι μαζί οι θεσμοί αυτοί. Να είναι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό έχει λυθεί, κύριε Ξανθόπουλο, αυτό έχει λυθεί. Ότι δεν υπάρχει λόγος αποχώρησης. Και σε συνεννόηση να είναι ο ένας ο κακός και ο άλλος θα παίρνει, οι υπόλοιποι τρεις θα παίρνουν τον ρόλο του κακού, του καλού. Τι να σας πω, πού είναι. Ένα λεπτό, κύριε Ξανθόπουλο, για να πάμε σε διάλειμμα, πέστε μου. Να πω το εξής. Η άποψη της αριστεράς πανευρωπαϊκά είναι ότι το χρέος αποτελεί ένα μηχανισμό πειθάρχησης κρατών και κοινωνιών. Έτσι. Το χρέος δηλαδή δεν είναι ένα απλό οικονομικό μέγεθος. Και στην αντιμετώπιση του χρέους φαίνεται ποιος είναι ο προοδευτικός, ποιος είναι ο πατριώτης και ποιος είναι αυτός που είναι λάτρης των οικονομικών θεωριών του φιλελευθερισμού, μάλλον του νέου φιλελευθερισμού. Συγγνώμη, έχετε πάντως την στήριξη της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν είναι βιώσιμο, έτσι, λοιπόν, με τον Μητσοτάκη. Είναι σημαντικό, αν και νομίζω ότι με την προηγούμενη ηγεσία επί Σαμάρα ήταν βιώσιμο. Εν πάση περιπτώσει, είναι μη βιώσιμο. Εν πάση περιπτώσει, το δέχομαι και δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητήσω. Δεύτερον, εμείς έχουμε υπογράψει μια συμφωνία την οποία την έχουμε τηρήσει. Έτσι, έχουμε ματώσει, έχουμε εκτεθεί στους πολίτες, έχουμε φανεί ανακόλουθοι με τα όσα λέγαμε κυρίως πριν τις εκλογές, αλλά αυτή τη συμφωνία την έχουμε τηρήσει. Σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι αυτό το οποίο βάλει κατά της συμφωνίας που έχουμε επιτύχει με τους υπόλοιπους θεσμούς. Τρίτον και σημαντικότερο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει καταστατική πρόβλεψη ότι εάν ένα χρέος δεν είναι βιώσιμο δεν μπορεί να συμμετέχει. Επομένως θέλει να ρυθμίσει τα εσωτερικά του ζητήματα, γι' αυτόν τον λόγο και λέει το ανήκουν στο να νομοθετήσουμε από τώρα μέτρα σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί. Για να διασφαλιστεί ουσιαστικά ότι θα πάρει τα λεφτά, έτσι, για να το πούμε απλά. Δεν είναι δηλαδή θέμα αφαιρεγγιότητας της χώρας. Είναι θέμα αιμονής, ιδεολογικής αιμονής που έχει το Ταμείο στο να μπορεί να ξεζουμίσει μια χώρα για να υλοποιήσει αυτά που πρεσβεύει. Τελειώνω λέγοντας το εξής. Όταν απέτυχαν οι πολλαπλασιαστές και η ύφεση επιτάθηκε, τι είπε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Έτσι. Έκανε καμία δήλωση. Συγγνώμη, λένε. Έτσι. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και. Είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που είπε δεν θα πληρώσουμε στις αρχές το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
επιστροφή παρεμβάσεις λοιπόν κυρίες και κύριοι, εδώ με τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο και τον κύριο Χαρίλαο Ψαρά. Συζητάμε για τα τεκτενόμενα. Είχαμε το πρωί έντονη αντιπαράθεση, πρέπει να πούμε, στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Πολύ σκληρές εκφράσεις από τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, τον βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Χαρακτήρισε χειρότερο πρωθυπουργό που θα μπορούσε η χώρα να φανταστεί τον κύριο Τσίπρα, ενώ ήταν πάρα πολύ σκληρός για τον κύριο Βαρουφάκη. Είπε ο μάγος με το ραβδάκι, υποτίθεται ότι θα έλυνε όλα τα προβλήματα, και ο Καραγκιόζης ο Βαρουφάκης κατέστρεψε τη χώρα πέρυσι και τον έδιωξαν και από το ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να το δούμε αυτό το απόσπασμα. Χώρισα από τις φράσεις του συναδέλφου μας της πλειοψηφίας του κυρίου Σιμορέλη, αυτό που είπε ότι οι αγρότες στο νομό Τρικάλων επί 40 χρόνια ζουν σε μια κατάσταση ανασφάλειας και παρακμής. Η κατάσταση φυσικά λέει δεν άλλαξε. Αλλά παρουσίασε την πορεία των 40 ετών, των τελευταίων 40 ετών, ως μια πορεία από το κακό στο χειρότερο. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή με αυτά που λέει δημιουργεί την πλήρη σύγχυση στον κόσμο. Δεν δέχεται ότι η Ελλάδα πέρασε φάση ακμής. Mm-hmm. Έτσι κάνει τα νέα παιδιά, έχει συμβάλει σε αυτό, να σου λέει 40 χρόνια καταστραφήκαμε. Και έχετε ευθύνη γιατί 40 χρόνια καταστραφήκαμε. Τα παιδιά τα οποία γυμνάζονται σε 10 γυμναστήρια που έχει κάθε πόλη. Το αποτέλεσμα επιτρέψτε μου. Το αποτέλεσμα δεν σας διάκοψα. Να είστε ευγενείς. Πάντα είμαι. Δεν είστε, τώρα με διακόψατε. Ελάτε κύριε Λοβέρδο. Τα παιδιά τα οποία οδηγούν τα αυτοκίνητα που τους έχουν πάρει οι γονείς τους, που οδηγούν στους δρόμους που έχουν γίνει, που γυμνάζονται στα γυμναστήρια που έχουν γίνει, που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια που έχουν γίνει, σου λέει καταστραφήκαμε 40 χρόνια. Ενώ πριν από 40 χρόνια που ήταν η Χούντα ήταν καλά. Λοιπόν, να τελειώνει η σύγχυση και να τελειώνει αυτή η παράλυση διανοητική που προκλήθηκε στους Έλληνες πολίτες. Οι οποίοι είδανε ακόμα και κάθε προσπάθεια να βγούμε από την κρίση με τη θεωρία των βημάτων, λίγη ανάπτυξη το 14, περισσότερη το 15, πιο πολύ το 16, αυτά τα θεωρούν βλακίες. Την αποκλιμάκωση της ανεργίας να τη θεωρούν βλακεία. Διότι οπωσδήποτε ο μάγος με το ραβδάκι θα τα έλυνε αυτά. Έλατε που δεν τάλισε και έλατε που ο Καραγκιόζης ο Βαρουφάκης κατέστρεψε τη χώρα πέρσι. Τον διώξανε και από το ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίσαν οι δρόμοι τους. Και ξανακάνουν τα ίδια. Είπα εγώ στη Βουλή ότι αν φτάσουμε το Πάσχα και τον Μάιο χωρίς να κλείσει συμφωνία, ζητώ που καήκαμε. Όχι. Το είπα εγώ ή το είπε στη Διαρκή Επιτροπή και οικονομικών και άλλων θεμάτων. Δεν θυμάμαι τι ήταν ο κύριο Σαγαλώτο. Τον άκουσα, ήμουν μέσα. Φοβάστε ατύχημα, κύριε Λοβέρδο. Ποιο μπορεί να μην το φοβάται. Καταρχά, έχουμε το χειρότερο πρωθυπουργό που θα μπορούσε ποτέ η χώρα να φανταστεί. Είναι ο άνθρωπος που ενσαρκώνει το ρητό ότι στην Ελλάδα όποιος να είναι μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Νάτος. Αυτός ο τύπος που κορόιδευε 4 χρόνια. Που διαχειρίζεται τώρα 1,5 χρόνο την κρίση. Κύριε Λοβέρδο. Κοντά σε λίγους μήνες θα έχουμε το 1/3 διαχείρισης του χρόνου της κρίσης από το ΣΥΡΙΖΑ. Ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο, πρέπει να πούμε, κύριε Ξανθόπουλε. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να σχολιάσετε. Πάντως ήταν και πολύ σκληρή, θα το δούμε μετά, η τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη. Με ευνηδίασε, δεν την είχα ακούσει, αλλά κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι. Είπε και πολύ χειρότερα στη συνέχεια, πρέπει να πούμε. Να σας πω το εξής, ότι υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Λοβέρδο ακόμη σήμερα, οι οποίοι έχουν άποψη στα δημόσια πράγματα, αυτό κατά τη γνώμη μου αποτελεί την επιτομή της παθογένειας αυτής της χώρας. Άνθρωποι σαν τον Λοβέρδο έπρεπε να έχουν εξαφανιστεί από τον πολιτικό χάρτη, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Κύριε Ψαρά, ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο, πρέπει να πούμε. Ανεβαίνει. Ανεβαίνει, μυρίζουν οι εκλογές, ζητάνε εκλογές άλλοι. Άλλοι ζητάνε κυβέρνηση διαφόρων ονομασιών, αντισπόσημάτων, ονομασιών μάλλον εθνική κυβέρνηση κτλ. Βέβαια, να θυμίσω και κάτι άλλο στον κύριο Λοβέρδο, ότι ο πρωθυπουργός του κόμματός του, όταν ήταν κυβέρνηση, ο κύριος Παπανδρέου, έδωσε την Ελλάδα επί πίνακη το κεφάλι της στους δανειστές. Για πολύ λιγότερα πράγματα και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε στο προχώρητο, έτσι. Δηλαδή υπάρχει κι άλλος πρωθυπουργός που μπορούσε να το πει χειρότερο, όχι ότι θέλω να υπερασπιστώ τον κύριο Τσίφρα. Για πέστε μου όμως, εδώ. Αλλά δηλαδή πραγματικά όπου να μιλάει τώρα και ο Λοβέρδος, ιδίως να τον ακούμε και στη Δράμα. Εδώ κύριε. Άνευ σχολιασμού. Ξανθόπουλε, κάποιες χώρες μπήκαν, βγήκαν, τελειώσαν, καθαρίσαν, σκουπίσαν, τελειώσαν με τα μνημόνια. Εδώ τι γίνεται τώρα, εδώ μιλάμε για το τρίτο, κάποιοι μιλούν και για ένα τέταρτο ταυτόχρονα. Λοιπόν, ας μην. Πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία, δηλαδή μπορεί να συνεχίσει έτσι? Όχι, είναι προφανές, είναι ότι προφανές ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Πρώτον. Δεύτερον, χώρες μπήκαν και βγήκαν από το μνημόνιο, αλλά είχαν πολύ μικρότερα προβλήματα, πολύ λιγότερα προβλήματα. Τρίτον και επίσης σημαντικό,
Η συνταγή των μνημονίων που επιβλήθηκε στη χώρα ήταν εντελώς λαθασμένη και σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από τις ανάγκες που είχε η χώρα. Σήμερα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κάνει μια στοιχειώδη προσπάθεια να μαζέψει τα ασημάζευτα. Μετά από 5 χρόνια ύφεσης και με απώλεια της 25% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, μια κυβέρνηση η οποία είναι και στο στόχαστρο των συντηρητικών δυνάμεων της Ευρώπης, αυτό που δεν πρέπει να το ξεχνάνε οι πολίτες, διότι αν αυτή η κυβέρνηση τα καταφέρει εδώ, υπάρχει ένα παράδειγμα, ένα επιχείρημα ότι υπάρχει και άλλος δρόμος εκτός από το δρόμο της σφαγιαστικής λιτότητας. Λοιπόν, αντιμετωπίζει, προσπαθεί να οργανώσει την προσπάθεια της χώρας να βγει από το μνημόνιο. Όπως έχουμε συμφωνήσει ματηρά τον Αύγουστο του 2015, όπως ενέκρινε ο ελληνικός λαός στις εκλογές, έτσι έχουμε συμφωνήσει να προχωρήσουμε τη χώρα. Έκλεισε το πακέτο αυτό. Προχωράει το κάρο, για να το πούμε λαϊκά. Στην πολιτική. Πάντως, κύριε Ξανθόπουλε, γιατί φαίνεται ότι εδώ κάπου πλόκαρε. Στην πολιτική, κύριε Φυλακτέ, τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Εάν κλείσουμε την αξιολόγηση, επανέλθει η χώρα στην κανονικότητα, θα μπορέσουμε να πούμε όλοι μαζί, ναι, το κάρο προχώρησε. Εάν το πράγμα αυτό δεν συμβεί, που και το απεύχομαι και δεν το πιστεύω, τότε δεν μπορούμε να πούμε ότι προσπαθήσαμε, αλλά έχουμε την ευθύνη και θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός ορθά μας εμπιστεύεται, δεν έχει εμπιστοσύνη στον αυτό που είπε και ο κύριος Ψαράς για το ότι αρχίζουν και μέσα στο Πασόκ και στο ποτάμι ακούγονται φωνές να γίνει μια άλλη κυβέρνηση πιο ευρύτερη. Εθνική σωτηρία, εθνικού σκοπού, εθνικού στόχου. Να το δούμε. Δηλαδή, με συγχωρείτε, το πρόβλημα της χώρας είναι ότι η κυρία Γεννημετά δεν είναι στην κυβέρνηση. Αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας. Να γίνει πιο ευρύτερη, ναι, δηλαδή. Τι, δηλαδή, μπράβο. Αυτό σας λέω. Ποια πολιτική θα εφαρμόσει, πού θα συμφωνήσουμε. Για το πρόβλημα της κυρίας Γεννηματά και γενικώς αυτού του χώρου που τον πονάω, γιατί έχω και προσωπική διαδρομή, είναι ότι προσπαθεί να φτιάξει μια κέντρο αριστερά απέναντι στην αριστερά. Αυτή την αντίφαση δεν μπορεί να την ξεπεράσει. Δεν μπορεί να φτιάξει κέντρο αριστερά απέναντι στην αριστερά. Κέντρο αριστερά φτιάχνει απέναντι στη δεξιά. Η κυρία Γεννηματά επέλεξε θέση, επέλεξε άποψη, επέλεξε στρατόπεδο. Προσπαθώντας τώρα να μπει στο πολιτικό παιχνίδι, επινοεί τέτοιου είδους σχήματα. Η χώρα έχει κυβέρνηση πρόσφατη. Ο Τσίπρας είναι πρωθυπουργός μιας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας 153 ανθρώπων. Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι το αν ο Τσίπρας, μάλλον ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να πάρει μέτρα. Το πρόβλημα της χώρας είναι ότι αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να συμφωνήσει με τους θεσμούς και στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας προσπαθούν οι όμορες ή οι αντίρροπες πολιτικές δυνάμεις να τις τραβήξουν το χαλί κάτω από τα πόδια. Η κυβέρνηση, θέλω να πιστεύω, θα τα καταφέρει, θα ξεπεράσουμε το πρόβλημα, θα κλείσει η αξιολόγηση και μετά θα κριθεί η κυβέρνηση για το αν κυβερνάει. Πάντως, και με ποιον τρόπο κυβερνάει. Ούτε το πρόβλημα είναι να βάλουμε τον κύριο Θεοχάρη ή τον κύριο Θεοδωράκη στην κυβέρνηση. Συμφωνείτε, το πρόβλημα πάντως, είναι η κυβέρνηση να βρει το βηματισμό ότι, της και να κλείσει την αξιολόγηση. Ότι τις δηλώσεις ότι 1 Μαΐου πρέπει να κλείσει, κύριε Ψαρά, την ακούσατε κι εσείς. Ο κύριος Τσακαλώτος την έκανε. Δηλαδή, το να τοποθετούνται ημερομηνίες συμβολικές και να λέμε Μεγάλη Πέμπτη πρέπει να κλείσει αξιολόγηση. Δευτέρα του Πάσχα πρέπει να είμαστε με αξιολόγηση. Δεν τα έλεγε ούτε ο Λοβέρδος αυτά, ούτε ο Μητσοτάκης. Καταρχήν ο Τσακαλώτος τα έλεγε. Ναι. Αυτό τι σημαίνει. Και κάνει ζημιά. Κάνει ζημιά, κύριε Ξανθόπουλε. Προσέξτε. Ο Τσακαλώτος μπορεί να παίζει στο πανεπιστήμιο με ό,τι θέλει. Προσέξτε. Δεν μπορεί να παίζει με τη χώρα έτσι. Προφανώς και μιλάτε τώρα για τον Τσακαλώτο τον Ευκλήδη, ο οποίος ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει το είναι του στην προσπάθεια αυτή. Έτσι έχει πάρει επάνω την προσπάθεια της διαπραγμάτευσης της χώρας και είναι. Πάλι θα το πω, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί αυτή τη στιγμή να συσπυρώσει γύρω από το πρόσωπό του, από και την εντυμότητα του, τα πλεονεκτήματα διαπραγματευτικά που έχει, τη γνώση του, μπορεί να συσπυρώσει τις ευρύτερες δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας για να προχωρήσει η χώρα. Τώρα, γιατί μπαίνουν τα όρια. Τα όρια δεν μπαίνουν μόνο προς τα μέσα, τα όρια μπαίνουν και προς τα έξω. Η πορεία των διαπραγματεύσεων έδειχνε ότι πρέπει να κλείσουμε αυτήν την ιστορία, γιατί ήταν το Πάσχα των Καθολικών, δεν μπορούσε να κλείσει πριν, είναι το Πάσχα των Ορθοδόξων που είναι για μας ένα κομβικό σημείο, μεταγενέστερα μπαίνουμε στην περίοδο, στον αστερισμό του δημοψηφίσματος της Μεγάλης Βρετανίας. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, γι' αυτό το 1 Μαΐου δεν μπήκε, υποθέτω, για λόγους πρωτομαγιάτικης ραστόνης, μπήκε ακριβώς γιατί είναι μια λογική περίοδος ανάμεσα στην δική μας
στην κατάληξη της δικής μας θρησκευτικής γιορτής και στην έναρξη του κάτι μεγάλου που δεν έγινε, προβλήματος. Πρέπει να πούμε, κύριε Ψαρά. Δεν έγινε, βεβαίως δεν έγινε, αλλά πρέπει να δούμε γιατί δεν έγινε, ποιος έχει την ευθύνη που δεν έγινε και οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας οφείλουν να πάρουν θέση για αυτό που δεν έγινε και να μην μέμφονται μονομερώς στην κυβέρνηση. Να δούμε λίγο και έξω το χωράφι μας. Κύριε Ψαρά. Χαίρομαι που κάποια διαστήματα προσγειώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα και βλέπει το σκληρό της πρόσωπο και συμφωνεί ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα, υπογράφει να πάρουν μέτρα, γιατί αν θυμηθούμε αυτά που λέγαμε για 13ο μισθό και τα λοιπά, σήμερα εγώ θα είχα δουλειά στο μαγαζί. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή όμως, από ό,τι καταλαβαίνω και από τα λόγια του κ. Ξαθόπουλου, εγώ δεν λέω ότι τα λέω έτσι, ότι θα παίρνω εγώ, εντάξει. Νομίζω ότι θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική της αβεβαιότητας. Θα συνεχιστεί μέχρι δηλαδή να δούμε αν έχει αποτέλεσμα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάμε έτσι. Και για πολύ, κύριε Ψαρά, δηλαδή. Δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί θα καταρρεύσει το πράγμα. Ενός μήνα ουσιαστικά. Μέχρι τέλη Ιουνίου το πολύ. Και αν έρθει κάποιο αποτέλεσμα που μπορεί να ακούγεται ότι ωφέλησε την Ελλάδα, οι Έλληνες τι θα έχουν γίνει μέχρι τότε. Χωρίς τους Έλληνες είναι να το κάνω εγώ το αποτέλεσμα. Να μην μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Όπως εγώ αυτή τη στιγμή έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου, όχι τώρα μόνο βέβαια και παλιότερα. Έτσι. Αλλά παλιότερα δεν χρειαζόμασταν 5,5 μέτρα θεσμοθετημένα ήδη και να μας ζητάνε άλλα 3,5 κτλ. Είχαν φαγωθεί παλιότερα με το email του Χαρδούβελη. Βλέπουμε τώρα τις πολιτικές σας. Καλά, και το email του Χαρδούβελη πρέπει να πούμε, κύριε Ψαρά, προέβλεπε ένα πρωτογενές πλεόνασμα πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή, τώρα λέμε τα άμεσα μέτρα είναι τόσα, το πρωτογενές πλεόνασμα και αυτό μέτρα θα σε ήταν. Σε βάθος χρόνου θα ήταν. Ναι, είναι δηλαδή ένας φαύλος κύκλος. Κοίταξε, άλλο να παίρνεις ανάσα, άλλο να παίρνεις ανάσα και άλλο κατευθείαν να σε τελειώνει. Να σε έχουν πρεσβευμένο συνέχεια. Στην ανάσα μπορείς να δεις. Άλλο να πηγαίνεις στο κλίμα της αβεβαιότητας χωρίς το αποτέλεσμα. Να φαίνεται. Δεν ήταν αποφάσιστο των θεσμών. Εμείς προτείναμε. Μπορεί το 1,5 δις να γίνουν 3. Η πρόταση ήταν. Μην μπερδεύουμε τα πάμε πράγματα. Να δούμε τώρα τι είπε ο κ. Μητσοτάκης σήμερα στην κοινοβουλευτική, στην κεντρική πολιτική επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε και την εκλογή του κυρίου Λευτέρη Αυγενάκη, γραμματέα της κεντρικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, πολιτικής επιτροπής όπως λέγεται. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη. Μιλήσαμε και πάλι και το θεωρώ αυτό εξαιρετικά σημαντικό, για αξίες και αρχές που δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες, τολμώ να πω μερικές φορές και με δικιά μας ευθύνη, είχαν μπει στο περιθώριο του δημόσιου διαλόγου. Αποκρούσαμε το λαϊκισμό από όπου και αν αυτός προέρχεται και προτείναμε στον ελληνικό λαό μια έντιμη συμφωνία αλήθειας. Γιατί για να βγούμε από την κρίση απαιτείται να γνωρίζουμε την αλήθεια, όσο δύσκολη και αν είναι αυτή, και να συμφωνήσουμε όλοι μαζί στον δρόμο τον οποίο πρέπει να διανύσουμε. Και το ξέρουμε, ότι ο δρόμος αυτός δεν θα είναι εύκολος. Αλλά οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πρέπει να γνωρίζουν ότι αν ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο με συνέπεια και αποφασιστικότητα, μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες. Η ιστορική μας αποστολή είναι η ανόρθωση της Ελλάδος. Δεν φιλοδοξούμε να είμαστε ακόμα ένας κρίκος στην αλυσίδα των κυβερνήσεων οι οποίες προσπάθησαν αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν. Όλοι οι Έλληνες, όλες οι Ελληνίδες ενωμένοι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Όμως, για να γίνει αυτό υπάρχει μία αναγκαία συνθήκη. Η απαλλαγή της χώρας και των πολιτών από την πιο ανίκανη και επικίνδυνη κυβέρνηση που πέρασε ποτέ από αυτόν τον τόπο. Και δυστυχώς, κάθε μέρα που περνά αποδεικνύεται στην πράξη ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καμία απολύτως αναστολή να παίξει το μέλλον της χώρας στα ζάρια. Το μήνυμα το οποίο έρχεται από κάθε γωνιά της Ελλάδος είναι ένα. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την κυβέρνηση που καθήλωσε την Ελλάδα στο χθες, που μας έφερε πολλά χρόνια πίσω. Το ποτάμι δεν γυρίζει πια πίσω. Ένα ερώτημα υπάρχει μόνο. Πόση ζημιά θα κάνει ακόμα στον τόπο ο κύριος Τσίπρας πριν οι πολίτες του δείξουν και με την ψήφο τους την πόρτα της εξόδου από την εξουσία.
Ανεβαίνουν οι τόνοι, αυτό που λέγαμε πρέπει να πούμε. Κύριε Ψαρά, ανεβαίνουν οι τόνοι. Να πούμε για καλή επιτυχία στον κύριο Αβγιανάκη, ναι, γιατί είναι και φίλος και του σταθμού και εδώ έχει εμφανιστεί πολλές φορές. Στη Δράμα, ναι. Και της Δράμας. Ανεβαίνουν οι τόνοι υπερβολικά, θα λέγαμε. Ο κύριος Μητσοτάκης φυσικά είπε για όχι λαϊκισμούς και λοιπά, και στο τέλος είπε ότι δεν μπορούμε να πάμε ουσιαστικά σε συγκυβέρνηση, ναι, με το ΣΥΡΙΖΑ, από όσο κατάλαβα. Έχει. Μετά τη λήξη του τακτικού συνεδρίου που έγινε τελευταία, βγήκαν 25 προτάσεις. Είναι μια συμφωνία αλήθειας, όπως την ονομάζουν, με Ελευθερία και Δημοκρατία. Έτσι. Στηρίζεται στα 5 α, αξιοπρέπεια, αξιοκρατία, ανάπτυξη, αριστεία, αξιοπιστία. Όλα αυτά, λέει, δεν χρειάζονται χρήματα. Και λέει μετά και τις 25 προτάσεις για το κυβερνητικού προγράμματος, οι οποίες νομίζω θα δώσουν αυτή την ανάσα που σας είπα, και όπως είπε και ο ίδιος, δεν μπορεί να γίνει το θαύμα και να τελειώσουμε με όλα αυτά. Έτσι. Θέλει προσαρμοσμένα να πάμε, να έχουμε όμως μια πολιτική κατεύθυνση, να ξέρεις ότι θα επενδύσεις και θα μπορέσεις να πιάσει τόπο, εντάξει, σε φορολογίες, σε ασφαλιστικό, στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται, τα κόκκινα δάνεια, η γραφειοκρατία για μια διοδότηση ενός καταστήματος. Τα ακούμε πολλά χρόνια αυτά. Αυτά μείνανε, δεν γίνανε τίποτε. Δεν γίνανε και περιμέναμε αριστερή κυβέρνηση να τα τρέξει λίγο περισσότερο, αλλά έμειναν πολύ πίσω. Κύριε Ξανθόπουλε, πρέπει να πούμε φυσικά ότι ο κύριος Μητσοτάκης στην αρχή κάνει και μια αυτοκριτική στον ευρύτερο χώρο. Λέει ότι κάποια γίνανε και με ευθύνες των κυβερνήσεων. Δηλαδή, ουσιαστικά λέει και με τη Νέα Δημοκρατία όταν κυβερνούσε κάποια λάθη. Και καταγγέλει τον λαϊκισμό, να το τονίσουμε αυτό, σε μια περίοδο που λέγεται ότι με τα μνημόνια ειδικά περίσσεψε ο λαϊκισμός. Κοιτάξτε, στην πολιτική δεν μένεις μόνο στο τι λέγεται, αλλά και ποιος το λέει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, έτσι. Το «Η Ελλάδα στους Έλληνες», το έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, το λέει και η Χρυσή Αυγή. Το λέω ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, δηλαδή, για να αντιλαμβανόμαστε ποιος το λέει. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, εγώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη υπάρχει μια σαφής ιδεολογική αντιπαράθεση. Ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί να κάνει ένα φιλελεύθερο κόμμα, να αποκόψει τη Νέα Δημοκρατία από την κατεύθυνση της λαϊκής δεξιάς, την οποία κυριαρχούσε τα προηγούμενα χρόνια ένα μεγάλο κομμάτι του στελεχειακού αντιδυναμικού, και προφανώς γι' αυτό και μιλάει με τόση αντιπαλότητα και τόσο υψηλούς τόνους για την αριστερά και για τον Τσίπρα. Στη λογική λοιπόν της πολιτικής αντιπαράθεσης είναι καλοδεχούμενη πολιτική κριτική. Είναι πιστικός ο Μητσοτάκης ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας για αυτά που επαγγέλλεται? Κατά την άποψή μας δεν είναι. Δεν είναι γιατί ακριβώς έχει δουλείες ως κόμμα και ως αντίληψη με ό,τι συντηρητικό έως αντιδραστικό οικοδομήθηκε στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Πλέον αυτού, να πω έτσι, ένα οδυνηρό για μένα σημείο της προσυνεδριακής διαδικασίας. Επιτρέπεται ένα κόμμα το οποίο επέρεται ότι είναι ευρωπαϊκό και θέλουμε να είναι και δημοκρατικό και θέλουμε να είναι και ανοιχτό, να μην μπορεί να κάνει εκλογές στην νεολαία του. Τι ξεφτύλα ήταν αυτή? Πώς ξεκινάει έτσι αυτό το κόμμα? Δηλαδή, στο υποτίθεται το πιο ζωντανό, το πιο δημιουργικό και το κομμάτι το εκτός μηχανισμών, το οποίο είναι όλο τα νέα παιδιά, όταν και εμείς ήμασταν νέοι, ήταν κυρίως έτσι οραματικού χαρακτήρα η προσέγγιση του στην πολιτική. Αυτό το πράγμα δεν λέει κάτι? Έρχεται και μιλάει στη Βουλή προχθές και μιλάει για την ασφάλιση των πολιτών και βάζει ευθέως ζήτημα ιδιωτικής ασφάλισης, κατάρριξης του δημόσιου πυλώνα της ασφάλισης. Έρχεται στη Βουλή και μιλάει ότι οι οφειλές των αγροτών να παρακρατηθούν από τις αποζημιώσεις που παίρνουν. Δηλαδή αντιλαμβάνεται, προτείνει μέτρα τα οποία η κοινωνία πρέπει να τα αποκρυπτογραφήσει. Και αν κρίνει ότι με αυτά τα μέτρα ως κοινωνία θα προχωρήσουμε, θα επιλέξει τον κύριο Μητσοτάκη. Αν κρίνει ότι υπάρχει μια άλλη αξιόπιστη λύση, αυτή που λέμε εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ, θα επιλέξει εμάς. Το πεδίο εδώ, η πολιτική ιδεολογική αντιπαράθεση είναι ανοιχτή. Δεν τίθεται θέμα ούτε εκλογών, ούτε να φύγει η κυβέρνηση, είτε είναι η πιο άχρηστη, είτε είναι η καλύτερη. Η κυβέρνηση έχει να υλοποιήσει
πρόγραμμα συγκεκριμένο, έχει δέσμευση συγκεκριμένη, έχει εντολή συγκεκριμένη. Βλέπετε πάντως ότι έχει απογοητευτεί ένα κομμάτι ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ξανθόπουλε, δηλαδή. Και δικαιολογημένα. Εντάξει, υπάρχει και υπερβολή από τους πολιτικούς αρχηγούς. Και δικαιολογημένα. Αφενός μεν διότι ο ΣΥΡΙΖΑ χάιδεψε αυτιά όλο το προηγούμενο διάστημα, δημιούργησε εντυπώσεις και αυταπάτες ότι θα μπορεί με ένα νόμο να καταργήσει το μνημόνιο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα λέμε στους πολίτες. Έτσι. Και εγώ νομιμοποιούμε να τα λέω διότι ακριβώς δεν είμαι και από, τον, από το ΣΥΡΙΖΑ εκείνη τη περίοδο. Τότε δεν ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Είμαι, λοιπόν, αλλά το λέει και ο Βούτσης προχθές. Δεν είναι ότι εγώ ευλογώ τα γένια μου, ότι πρέπει να τελειώνουμε με κάποιες αυταπάτες. Ένα αυτό. Δεύτερον, είναι προφανές ότι ο κόσμος. Περνάει πάρα πολύ δύσκολα και ξέρετε, το λέω σε όλες τις συζητήσεις κάνω, δεν είναι μόνο οι αδυναμίες, οι αστοχίες του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι η όποια αστοχία αυτής της κυβέρνησης πατάει σε ένα background, σε ένα υπόστρωμα μιας πενταετίας συνεχών απαγοητεύσεων, διαψεύσεων, μειώσεων, δυσκολιών, οπότε πολλαπλασιάζεται η απογοήτευση του κόσμου. Πιστεύουμε ότι εφόσον κλείσουμε τις εκκρεμότητές μας θα μπορέσουμε να διοικήσουμε την χώρα όπως έχουμε προγραμματική, όπως έχουμε προγραμματική κατεύθυνση και όπως είναι η εντολή του ελληνικού λαού και τότε στο τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου όταν έχουμε πια μια σούμε. Είστε πολύ αισιόδοξος πρέπει να πω πάντως. Κοιτάξτε. Δηλαδή βλέπετε ότι γιατί φαίνεται να είναι πολύ σκληρή η κατάσταση. Μα είναι σκληρή η κατάσταση, αλλά. Μπορεί να αντέξει μια κυβέρνηση έτσι. Ακριβώς. Τέσσερα χρόνια. Κοιτάξτε, επειδή ακριβώς είναι πολύ σκληρή η κατάσταση και ακριβώς επειδή αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες να επιτύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα, αισιοδοξώ ότι ο ελληνικός λαός θα έχει την κρίση να κρίνει την προσπάθεια και το αποτέλεσμα που θα επιφέρει αυτή η κυβέρνηση. Τώρα. Το αν θα είναι στο τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου ή θα είναι 6 μήνες πριν, δεν το ξέρω να σας το πω από τώρα. Αυτό που ξέρω να σας πω από τώρα, σαν πολιτική εκτίμηση και όχι ως πληροφορία, είναι ότι αυτή η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να ξεπεράσει η χώρα τις δυσκολίες. Δεν έχει δουλείες, δεν έχει άλλου είδους εκκρεμότητες παρά μόνο την εντολή του ελληνικού λαού, την οποία οφείλει να διεκπαιρεώσει και γι' αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος αυτής της πολύ δύσκολης περίοδου θα μπορέσει να απευθυνθεί στους πολίτες για να τους πει: κάναμε αυτά, σε αυτά αποτύχαμε, σε αυτά πετύχαμε. Αυτή είναι η επόμενη. Κύριε Ψαρά, εσείς βλέπετε ότι μπορεί να έχουμε και εκλογές. Είναι όλα ανοιχτά. Είναι όλα ανοιχτά, αλλά. Αυτή, τώρα πάλι ο κ. Ξανθόπουλος για μένα έπαιξε το χαρτί της αβεβαιότητας. Δηλαδή παίρνουμε μέτρα εναντίον των αγροτών σαν Νέα Δημοκρατία, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει αυτό το μέτρο. Απ' την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι πια δεν γίνεται χωρίς τα μέτρα, πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα για να κάνουμε το μνημόνιο αυτό που υπογράψαμε, να το τηρήσουμε. Με παρεξηγήσατε. Πάλι έτσι το νιώθω εγώ, τουλάχιστον και την κυβερνητική πολιτική. Δεν ήταν θέμα ότι παίρνει μέτρα, είπαμε ότι. Πάμε σε ένα διάλειμμα μετά. Ναι. Ιδιωτική ασφάλιση, ας πούμε, που εμείς δεν το θέτουμε. Δεν λέμε μην πιάνετε. Με αυτή την έννοια το λέω. Ναι, μπαίνει όμως σε μια λογική, κύριε Ξανθόπουλε, όταν το 80% των πολιτών είναι ανασφάλιστοι, μπαίνει σε ένα πλάνο πλέον και ιδιωτική ασφάλιση, γιατί δεν υπάρχει δημόσια ασφάλιση. Το θέλει. Λοιπόν, αυτό μετά με τους αγρότες, ή θα πάρουμε μέτρα, κάτι να πάρουν αυτά που πρέπει, ή δεν θα πάρουμε μέτρα. Πάλι έτσι παίζεται. Το παιχνίδι είναι αβεβαιότητα. Μα έχουμε πάρει μέτρα. Έχουμε πάρει μέτρα. Δηλαδή σήμερα υπάρχει μια πρόταση στο ασφαλιστικό. Υπάρχει μια πρόταση στο ασφαλιστικό συγκεκριμένη. Θα τη δούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Δεν τελείωσα όμως. Δεν τελείωσα. Επιστροφή κυρίες και κύριοι και συνεχίζοντας τη σημερινή εκπομπή των παρεμβάσεων να πάμε μια βόλτα μέχρι τις Σέρες να χαιρετήσουμε με την σύγχρονη τεχνολογία πλέον έχουν εκμηδενιστικές οι αποστάσεις και να χαιρετήσουμε τον Νίκο τον Γιωσέ είναι εκεί και να μας πει και ποιος είναι ο καλεσμένος του
από το Δημοτικό Συμβούλιο των Σερών που μόλις ολοκληρώθηκε. Καλησπέρα Θανάση, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη ολοκληρώθηκε πριν λίγα λεπτά το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερών εδώ από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. 13 θέματα τα οποία στην πλειονότητά τους ήταν θέματα διαδικαστικά, μια συνεδρίαση η οποία ήθιστε να γίνεται πριν το Πάσχα. Ωστόσο ανέβηκαν λίγο οι τόνοι κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος αναφορικά με την παραλαβή ενός έργου από την Δημοτική Αρχή. Δίπλα μου είναι ο Αντιδήμαρχος Σερών, ο κύριος Ηλίας Γκότσης, εδώ με τη τηλεόραση Star Βορείου Ελλάδος, κύριε Γκότση, ζωντανά στην εκπομπή μας. Είχαμε 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη, κυρίως διαδικαστικά, ωστόσο ορισμένα και σπουδαία θέματα, αναφορικά με ασφαλτοστρώσεις οι οποίες έχουν γίνει στο Δήμο των Σερών. Όχι, δεν έχουν γίνει, θα γίνουνε. Λοιπόν, σήμερα περάσαμε προϋπολογισμού 200.000 ευρώ μόνο για τη Δημοτική Ενότητα Σερών. Ασφαλτοστρώσεις. Ξέρετε, περνάει από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα εγκριθούν από την περιφέρεια, θα βγει στον αέρα μετά το έργο κλπ. Εκτός όμως από αυτό, εμείς έχουμε για ασφαλτοστρώσεις περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή, από κοινοτικούς πόρους, κύριε Γκότση. Όχι, αυτά είναι από λεφτά ΣΑΤΑ, το κατακεφαλήν εισόδημα που λέμε, αλλά και από πράξη εφαρμογής. Δηλαδή 300.000 και 500.000 είναι σε δύο περιοχές που είναι λεφτά από πράξη εφαρμογής. Δηλαδή εκεί που γίνεται, που μπαίνει στο σχέδιο πόλεως, οι ίδιοι οι πολίτες δίνουν λεφτά εισφορά εις χρήμα. Οπότε αυτά τα λεφτά επιστρέφουν σε αυτούς να γίνουν έργα υποδομής, όπως λέμε, δρόμος. Άρα λοιπόν σε σύνολο από ΣΑΤΑ και από πράξη από εισφορά σε χρήμα είναι περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Επίσης άλλες 200.000 έχουμε για, για όλον τον Δήμο. Απλά αυτά είναι, δεν είναι μεγάλα κομμάτια. Συντηρήσεις δρόμων είναι. Επίσης τρέχει άλλο ένα έργο 100.000 για συντηρήσεις δρόμων. Προσπαθούμε δηλαδή να βελτιώσουμε λιγάκι το οδόστρωμα με αυτά τα λεφτά, τα οποία όμως δεν είναι αρκετά για να δώσουν ένα πλήρες οδικό δικτύο. Δεδομένη η ύπαρξη υποχρηματοδότησης, κύριε Γκότση, ωστόσο ανέβηκαν οι τόνοι κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος για την παραλαβή ενός έργου για τον αυτοκινητόδρομο. Ένα θέμα το οποίο και προεκλογικά απασχόλησε τον Δήμο Σερών με νομικές αντεκδίσεις μεταξύ των εργολάβων και του Δήμου Σερών. Λοιπόν, κοιτάξτε, υπήρχε ένα πρόβλημα όταν καταρχήν τα λεφτά ήταν από πρόγραμμα. Λοιπόν, περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Στην πρώτη ανακατασκευή, ας πούμε, της πίστας δημιουργήθηκαν προβλήματα. Λοιπόν, με εντολές της υπηρεσίας έγινε η αποκατάσταση. Λοιπόν, ο εργολάβος προσέφυγε στην αποκεντρωμένη, εν μέρη δικαιώθηκε και εμείς προσφύγαμε, δικαιωθήκαμε και εμείς σε άλλες, ο εργολάβος σε άλλα σημεία, σε άλλα εμείς. Τελικά το έργο ολοκληρώθηκε, χωρίς κανένα πρόβλημα λειτουργεί η πίστα. Απλά έχει μία δικαίωση περίπου 52, όπως το ακούσατε, 52-55.000 ευρώ, τα οποία όμως εμείς προσφύγαμε σε ανώτερο όργανο για να τα διεκδικήσουμε. Η οριστική παραλαβή του έργου, κύριε Γκότση, επηρεάζει τη συγκεκριμένη νομική αντεκδίκηση. Κοιτάξτε, μπορεί το πρωτόκολλο της παραλαβής λοιπόν να έχει γίνει, αυτό όμως δεν εμποδίζει εμείς να διεκδικήσουμε αυτά τα 55 χιλιάρικα, τα οποία όμως δεν ξέρουμε αν κερδίσουμε την υπόθεση ή όχι. Πάντως η υπηρεσία, δηλαδή αυτό είναι το σημείο μόνον των 55.000 ευρώ που δικαιώθηκε, που προσέφυγε και δικαιώθηκε από την περιφέρεια, αλλά εμείς πάμε σε ανώτερο όργανο για να τα πάρουμε και αυτά. Και επειδή είστε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος επί αυτών των θεμάτων, κύριε Γκότση, σε πόσο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν, δεδομένου ότι σήμερα υπήρξε η καταρχήν έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου στα έργα αυτά. Υπάρχει μια γραφειοκρατική διαδικασία. Δύο μήνες. Μετά από 2 μήνες πιστεύω ότι θα έχουμε αυτό που πέρασε τώρα, οι 200.000 δηλαδή, θα έχουμε το έργο να γίνεται, να κατασκευάζεται. Η αρχή του έργου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση σε όλους τους Έλληνες. Να σε ευχαριστήσουμε. Θανάση, αυτά από το Δημοτικό Συμβούλιο. Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο, για την ωραία σύνδεση και την δηλώση του κυρίου Γκότση Ηλία, τη συνέντευξη παραχώρηση του Αντιδημάρχου Σερών για τα τεχνικά έργα. Ήταν ο Νίκος Οκιοσές από την πόλη των Σερών. Επιστροφή λοιπόν στο στούντιο. Κυρίες και κύριοι, και μιλούσε ο κύριος Ψαράς. Κύριος Σιαθόπουλος μίλησε και για δουλικές κυβερνήσεις. Γι' αυτό ήθελα να απαντήσω. Δουλικές, αν μου το είπα, είναι
Λάψους λίγκ, δηλαδή όχι. Νομίζω το άκουσα. Αν το είπα... Νομίζω το άκουσα, τώρα πέρασε τόση ώρα. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να θυμίσω, ας πούμε, ότι ο Καραμαλής, ο ιδρυτής ήταν που έβγαλε την Ελλάδα από το στρατηγικό σκέλος του ΝΑΤΟ, ενώ τώρα επί Τσίπρα το ΝΑΤΟ το έχουμε στη Μεσόγειο. Το Μητσοτάκη τον είχαν ρίξει οι Αμερικάνοι από το αεροδρόμιο, ο υπουργός εξωτερικών, να θυμάστε. Θα γίνουν οι εκλογές. Ναι. Το δε Καραμαλή με το όχι που είχαμε πει στον Μπούση εκεί πέρα, διάφορα γνωρομασίες και με τους αγωγούς και τα λοιπά. Εντάξει, κάτι δηλαδή είναι και αυτό το κόμμα έχει προσφέρει, δεν μπορεί. Ως μιλάει... Μακριά από μένα αυτό, ναι, που η αποθέτηση σας είπα. Δεν είναι, αλλά αν σας ακούστηκε δεν με εκφράζει. Νομίζω. Ναι. Για την ΟΝΕΔ, ας πούμε, έχει λαμπρά άτομα μέσα. Είναι οδυνηρό που δεν είναι οι εκλογές, αλλά... Πάλι μήπως ήταν κατεμένος ο κ. Παπαμιμίκος, όπου είναι, δεν μπορούν να γίνουν εκλογές, όπως είπε και ο Θανάσης. Εντάξει, απλώς δεν είναι κάποια άτομα τα οποία ήδη διαγράφηκαν και η νεολαία υπάρχει, δεν είναι, μόνο που δεν έχει επικεφαλή. Θα βγουν όλα αυτά, θα γίνουν και νομίζω ότι πάλι θα το δείξει φοιτητικές εκλογές που θα είναι η πρώτη δύναμη. Τώρα, για λαϊκισμό, τι να πω για λαϊκισμό, από την ώρα που... Άμα πούμε κάποιος είναι λαϊκιστής, τότε μόλις σας είπατε για σκίσιμο των μνημονίων με ένα άρθρο και τα λοιπά, ο κατώτατος μισθός 750 ευρώ, 13η, 14η σύνταξη και τα λοιπά. Εντάξει, αυτά είναι κατελεγραμμένα. Και θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία, σαν κόμμα που έβγαλε κυβερνήσεις πολλές φορές η κυβέρνηση τον τόπο, νομίζω ότι σε αυτόν τον τόπο έβαλε μια πέτρα πάνω στην άλλη, πρόσφερε αυτό που ήταν να προσφέρει. Μάλιστα. Να δούμε και ένα ακόμη κομμάτι, το οποίο θα έλεγα, κύριε Ξανθόπουλο, ότι αυτή τη χρονική συγκυρία ήταν κυριολεκτικά το κερασάκι στη τούρτα. Είναι αυτό το θέμα με τους πρόσφυγες. Το προσφυγικό. Το ευρύτερο προσφυγικό μεταναστευτικό πρόβλημα. Όπου και εδώ, κατά την άποψή σας, αναδεικνύεται η αναλυσία, η σκληρή στάση των Ευρωπαίων εταίρων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, δεν θα κάνω έτσι ηθικού χαρακτήρα, μάλλον ηθικού περιεχομένου χαρακτηρισμούς. Μιλάμε για την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι ένα πεδίο συσχετισμών και αντιπαραθέσεων. Έτσι δημιουργήθηκε, έτσι πορεύεται. Σε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη το πάνω χέρι έχουν οι αντιδραστικές, συντηρητικές, με ρατσιστικές, μισαλόδοξες φωνές. Αυτό το πράγμα πρέπει να το παραδεχθούμε και με αυτό το πράγμα να ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας. Είναι για τη συντηρητική Ευρώπη. Είναι αδιανόητο να μπορέσει η Ευρώπη να έχει ανθρώπους στο έδαφος της που και τι προέρχονται από καθημαγμένες περιοχές και τι προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες και τι υπάρχει εμφύλιος πόλεμος, εκ μόνου του λόγου ότι είναι ξένοι, άλλοι, άλλου θρησκεύματος, τους κλείνουμε την πόρτα. Και είναι οδυνηρό επίσης το γεγονός ότι χώρες οι οποίες πρωτοστάτησαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και ενώ την Αυστρία, όχι τη Γερμανία, έτσι, οι οποίες έπρεπε να έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους, πρωτοστατούν λοιπόν στη δημιουργία του κλειστού των χωρών του μορφώματος που λέμε οι χώρες του Βίσεγκραντ, εκλέγουν εκ νέου πρώτη δύναμη έναν ακροδεξιό πολιτικό και ξαναφέρουν στην Ευρώπη από την πίσω πόρτα τα φαντάσματα του ρατσισμού και του φασισμού. Ξαφνικά λοιπόν η Ευρώπη, από Ευρώπη των ανοιχτών συνόρων, από Ευρώπη της φιλαλληλίας, της αποδοχής του άλλου, την Ευρώπη των μεγάλων κοινωνικών κατακτήσεων και την Ευρώπη του ανθρωπισμού, έγινε Ευρώπη της μισολοδοξίας και των κλειστών συνόρων. Και φυσικά με την διαδικασία που ακολουθήθηκε, ευνηδίως με το κλείσιμο των συνόρων, κάποιοι συνάνθρωποι μας άλλου θρησκεύματος, λέω, και άλλης καταγωγής βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στη χώρα. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα κατά την άποψή μας, όχι μόνο τη δική μου, και αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, είναι και πολύ σοβαρότερο από το οικονομικό πρόβλημα της χώρας, διότι με την Α ή Β κυβέρνηση, με λιγότερο ή ψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, η οικονομία θα επανεκκινήσει. Το μεγάλο πρόβλημα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η χώρα είναι η διαχείριση του προσφυγικού. Και αν ομιγέννητο δεν τηρήσει τα συμπεφωνημένα η Τουρκία και αρχίσουν αθρώες οι εμφανίσεις και οι παρουσίες των ανθρώπων αυτών στην Ελλάδα, τα πράγματα τείνουν να γίνουν ανεξέλεγκτα.
Σκεφτείτε δε ότι σήμερα έχουμε κάτι λιγότερο από 50.000, που δεν είναι σώμα μεγάλος αριθμός, είναι απόλυτα διαχειρίσιμος, αν και έχουμε, περνάμε πολύ δύσκολα ως χώρα και ως κοινωνία, και εδώ βέβαια βγήκε ένα, το alter ego του Έλληνα, αυτή η αίσθηση της υποχρέωσης, της φιλοξενίας, της φροντίδας, της αλληλεγγύης, της συμπαράστασης, ο εθελοντισμός, όπως επικράτησε να λέγεται, και αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί στο μέγιστο, κατά το μέγιστο τρόπο, στην πλειονότητά τους, ως άνθρωποι όπως είναι και όπως οφείλουμε και εμείς τους εαυτούς μας. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν, εάν ξεφύγει από τα όρια, κινδυνεύει να αποσταθεροποιήσει τη χώρα. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε και να έχουμε πάρα πολύ έτσι τεταμένες τις κεραίες και πολύ μεγάλη έννοια για το πώς αυτό το πρόβλημα δεν θα μείνει στην ελληνική επικράτεια, είναι ένα πρόβλημα πανευρωπαϊκό και με τον τρόπο αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί και να λυθεί. Κύριε Ψαρά, ναι. Μεγάλο ζήτημα, μεγάλο ζήτημα, πρόβλημα, σίγουρα, δεν μπορεί να λυθεί από μια χώρα μόνο. Όχι, αλλά από την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτές τις διαπιστώσεις για ποια Ευρώπη ζούμε αυτή τη στιγμή, έπρεπε να είναι πιο προετοιμασμένος. Παρ' όλα αυτά είδαμε κάποιους υπουργούς να λένε διάφορα, άλλοι να λένε ότι λιάζονται, άλλοι που τους διαδέχτηκαν να ψάχνουν επενδυτές μέσα εκεί. Δηλαδή το πράγμα ήταν χαλασμένο από την αρχή. Δεν υπήρχε μια πολιτική απέναντι στο προσφυγικό. Καταλάβατε. Χαλάσανε και εκείνα που λέγαμε, ας πούμε, παλιότερα η αμυγδαλέτσα, βλέπουμε ξανά να στείνονται γιατί χρειάζονται, όχι βέβαια σε στρατόπεδα κτλ. Και νομίζω ότι λείπει η διοίκηση απέναντι σε αυτά εδώ πέρα τα πράγματα. Κάποιοι να μπορούν να έχουν τον πρώτο λόγο, το πρώτο λόγο να μπορούν να συντονίζουν τις προσπάθειες των εθελοντών, όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Χρυσανθόπουλος, να μην πηγαίνει ο κόπος τους στον αέρα ή να κουράζονται χωρίς να προσφέρουν, γιατί τρέξει εδώ, τρέξει εκεί. Χρειάζεται ένας συντονισμός τόσο κεντρικά όσο και τοπικά σε κάθε μέρος που έχει. Δεν έχει άδικο ο κ. Ψαράς αυτό όχι. Που λέει. Κοιτάξτε, εγώ είμαι εθελοντής. Ακούμε για Βίτσα, ακούμε για Καμένο, ακούμε για Μουζάλα, για Κουρουμπλή, για στη Βόρεια Ελλάδα η υφυπουργός και με διάφορους χαρακτηρισμούς. Μπαίνουν δηλαδή πάρα πολύ σε ένα πλαίσιο. Είναι Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Εσωτερικών, Άμυνας, Οικονομικών. Καταρχήν είναι ένα πρόβλημα πολυπαραγωγικό που αγγίζει πάρα πολλές πτυχές της δημόσιας ζωής. Έτσι. Αυτό είναι λογικό και νομίζω ότι η φροντίδα και η έννοια πολλών τομέων της κοινωνίας θετικά μπορεί να λειτουργήσει. Άλλο πράγμα είναι ο συντονισμός. Θα σας πω όμως το εξής, ότι αυτό το πράγμα είναι το θέμα. Αυτό το θέμα δεν αφορά την Ελλάδα μόνο, όπως είπατε, αφορά όλη την Ευρώπη. Σε αυτό είναι ξεκάθαρη όλη. Έτσι, μπράβο. Το θέμα είναι ότι μέχρι στιγμής η Ευρώπη δεν έχει ανταποκριθεί. Δηλαδή, είναι στα χαρτιά η αποστολή τεχνικών κλιμακίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποτίθεται ότι θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να υποβάλουν άσυλο και να έχει ένα μηχανισμό υποδοχής των αιτήσεων ασύλου. Δεν έχουν έρθει αρμόδια ακόμα. Μας είχαν αφήσει εκτεθειμένους την περίοδο πριν τη συμφωνία με την Τουρκία για την ταυτοποίηση των εισερχομένων. Δεν είχαν στείλει μηχανήματα. Είχαν υποσχεθεί, ξέρω εγώ, εκατοντάδες και στείλανε μερικά. Δηλαδή δεν έχουν, η Ευρώπη δεν αναλαμβάνει και στο διοικητικό, στο τεχνικό κομμάτι την ευθύνη που της αναλογεί. Το γεγονός ότι η Ελλάδα με τις πάγιες διοικητικές αδυναμίες μπόρεσε να στεγάσει επαρκώς ή πλημελώς, αλλά να στεγάσει και να τακτοποιήσει 50.000 ανθρώπους, είναι καταρχήν κάτι που πιστώνεται στην ελληνική κοινωνία. Και οι δομένοι τώρα και ο Πειραιάς δεν είναι προς τιμήν, έτσι. Δεν τους στεγάζει εκεί, εκείνες δεν οργανωμένες δομές, εκείνες έχουν ξεφύγει από το όριο, είναι αυθαίρετες. Ήδη σήμερα μαθαίνω, διάβαζα σήμερα, ότι έχουν μείνει περί τις 2.500 πρόσφυγες στον Πειραιά. Από τους 5 έχουν γίνει εγκαταστάσεις στο Σκαραμαγκά, σιγά σιγά οι πρόσφυγες πείθονται να εγκαταλείψουν τον Πειραιά και να φύγουν. Αυτά τα πράγματα θα λειτουργήσουν, το άκουσα και τον Μουζάλα, τον υπουργό στη Βουλή. Είχε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα τηρηθεί επακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι πάμε σε μια αποκλιμάκωση από αυτούς τους χώρους. Μιλάω για αυτά που είναι θεσμοθετημένα κέντρα υποδοχής και καταγραφής των προσφύγων. Είναι μια σημαντική κατάκτηση έτσι όπως έχει γίνει. Αυτό που οφείλουμε ως κοινωνία, πρωτίστως η κυβέρνηση βεβαίως, να δούμε είναι το πώς θα διαχειριστούμε τον κόσμο αυτόν. Διότι, ωραία, στη Δράμα που έχουμε, ας πούμε, ικανοποιητικές συνθήκες. Και εδώ αξίζει να πούμε ότι έχει ένα μερίδιο τιμής και ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Δήμαρχος, γιατί μπήκαν μπροστά, δεν αφήσαν, και ο Μητροπολίτης, δεν αφήσαν να ακουστούν ακραίες ρατσιστικές φωνές, δεν άφησε το φαινόμενο
σε άλλους όμορους νομούς που πήγαν και οργώσαν τους χώρους και μετά εισχωρούν κεφαλές και τα λοιπά. Εδώ δεν είχαμε ευτυχώς τέτοια πράγματα και νομίζω ένα σημαντικό κομμάτι. Αρκεί φυσικά και οι συνάνθρωποι, είναι πάνω απ' όλα συνάνθρωποι, έτσι, να απομονώσουν τα φαινόμενα παρεμβατικών συμπεριφορών. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Να πάει το οργανωμένο σύστημα να τελειώνει με κάποιους εκεί μέσα. Δεν υπάρχει οργανωμένο. Ακριβώς εδώ ήθελα να καταλήξω. Ότι όταν έχουμε 500 ανθρώπους. Έχουμε 3 λεπτά πρέπει να πω. Αυτό θα πω και τίποτα. Όταν έχουμε 500 ανθρώπους αφημένους πρακτικά σε έναν ενιαίο χώρο που δεν υπάρχει καμιά στιγμή για κανένα σημείο ιδιωτικότητας, που είναι από διάφορες ομάδες, από διαφορετικών καταγωγών, συνίτες, σουίτες, δεν ξέρω εκτός από... Συνίτες, σουίτες. Ναι, εκτός, δηλαδή είναι προφανές ότι κάτω από τις συνθήκες αυτές θα υπάρχουν σημεία τριβής και έντασης. Εδώ πρέπει να έχουμε μεγάλη προσοχή να μην εξελιχθούν αυτά τα πράγματα, να μην χαρακτηρίσουν συλλήβδιν τους πρόσφυγες το μία παραβατική συμπεριφορά του ενός ή μία έκρηξη του άλλου, και κυρίως η πολιτεία με εμάς μαζί, με εμάς που αποτελούμε την κοινωνία, να θεσμοθετήσουμε άμεσα ένα καθεστώς διοίκησης και διαχείρισης αυτών των χώρων, διότι πάρα πολλοί άνθρωποι ζουν ταυτόχρονα εκεί. Όπου ζουν πάρα πολλοί άνθρωποι, προκύπτει η ανάγκη κοινωνικής οργάνωσης και η κοινωνική οργάνωση πρέπει να είναι θεσμοθετημένη. Να ολοκληρώσουμε με τον κύριο Ψαράκη. Κύριε Ψαράκη, κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε. Πάνω σε αυτό, να σας πω ότι πρέπει να ετοιμαστούμε για να μην είμαστε έρμοι των ωρέξεων της Τουρκίας. Τώρα, αυτή τη στιγμή, σταμάτησαν οι ροές λόγω του ότι κρατάει η Τουρκία τη συμφωνία. Αν όμως η Τουρκία θέλει κάτι να εκμεταλλευτεί, στο πιτς φυτίλι θα τη χαλάσει η συμφωνία και θα ερχόμαστε πάλι χιλιάδες. Γι' αυτό είναι καιρός να οργανωθούν, γιατί αυτή τη στιγμή και στη Δράμα, να ξέρετε, λέμε για 500 τόσα άτομα, έχουν καταγραφεί την πρώτη στιγμή, από εκεί πέρα μπαίνουν, βγαίνουν, έρχονται, φεύγουν, δεν ξέρουν είναι ποιοι μπαίνουν, δεν ξέρουν αυτό. Τίποτα. Αφού είναι τόσο μείζον αυτό το περίπου θέμα, τόσοι, ας πούμε, είναι κάτι περίεργο αυτό το ακούγεται. Θέμα, αφού είναι τόσο μείζον, πρέπει να κάτσουμε κάτω και να το... Ναι, αυτό φτιάξουμε. Θα το κάνει ο ΟΕΕ. Τα άλλα, όπως είπαμε, ως προς τα οικονομικά και τα λοιπά, υπομονή. 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 Καλές γιορτές, Χριστός Ανέστη. Καλό Πάσχα. Ευχές σε όλους, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ευχαριστώ. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση, να λέμε. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση, την φέραμε. Καλή Ανάσταση, πραγματική, συμβολική, και ας ελπίσουμε ότι η επόμενη περίοδος θα είναι μια περίοδος καλύτερη για το λαό. Να είστε καλά, να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Ψαρά και τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Γεια σας.